Χαίρετε. Τα τακούνια είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, το απαραίτητο συμπλήρωμα ενός επίσημου ενδύματος. Τον αφοράτε όμως τακούνια όσο είστε έγκυος, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο μισό της κοίησης, δεν συνιστάται. Κατά τη διάρκεια της κοίησης, το σώμα σας εκρίνει την ορμόνη ρελαξίνη. Η ορμόνη αυτή δρά στους συνδέσμους που συγκρατούν τις αρθρώσεις και εντός εισαγωγικών τους μαλακώνει. Συνέπεια, οι αρθρώσεις σας και ειδικά αυτές της λεκάνης γίνονται πιο χαλαρές. Έτσι, το μωρό μπορεί να περάσει πιο εύκολα από τη λεκάνη σας στον τοκετό. Όμως, η χαλάρωση των αρθρώσεων στην εγκυμοσύνη συνδέεται και με την πρόκληση πόνου στη μέση. Με τα τακούνια, αλλάζει ελαφρώς η στάση του σώματος και η πίεση στη μέση σας αυξάνεται και μαζί αυξάνεται και η ένταση της οσφιαλγίας. Επίσης, στην εγκυμοσύνη είναι ούτως ή άλλως πιο δύσκολο να κρατήσετε την ισορροπία σας. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη χαλάρωση λόγω της ρελαξίνης των συνδέσμων που σταθεροποιούν τους αστραγάλους σας. Κατά τη βάδιση με τακούνια είναι επομένως πιθανότερο να πάθετε ένα οδυνηρό διάστραμα στον αστράγαλο ή να πέσετε, κάτι που ενδέχεται να έχει δυσάρεστες συνέπειες τόσο για εσάς αλλά και για το μωρό σας. Η πτώση όμως μπορεί να προκληθεί και από κάποια ζαλάδα από αυτές που συμβαίνουν καμιά φορά κατά την κοίηση. Αν ζαλιστείτε και φοράτε τακούνια ή όποια αντίδρασή σας για να εμποδίσετε την πτώση, καθίσατε ακόμα πιο δύσκολοι. Τα παπούτσια με τακούνια εξάλλου είναι συχνά στενά και μάλλον ακατάλληλα για τα συχνά πρισμένα πόδια της εγκυμονού σας. Κατά την εγκυμοσύνη τέλος, πολλές γυναίκες παραπονιούνται για συχνές κράμπες, ιδιαίτερα στη γάμπα. Όσο φοράτε τακούνια, οι μύες της γάμπας βρίσκονται, όπως λέμε, σε συνεχή τάση, είναι δηλαδή συνεχώς τεντωμένοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κράμπες στη γάμπα να γίνονται πιο συχνές και συχνά πιο οδυνηρές. Να είστε πάντα